Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό βίντεο είναι ένα βίντεο το οποίο θα προσπαθήσω μέσα από το βίντεο αυτό να απαντήσω με όση περισσότερη καθαρότητα, εντιμότητα και ανθρωπιά μπορώ σε αυτή τη νεαρή 17χρονη κοπέλα που παρακολουθάει τα βίντεο στο κανάλι μας και έχει κάποιους πολύ σοβαρούς προβληματισμούς που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις και την αντιμετώπιση των ανθρωπίνων σχέσεων από τους περισσότερους στη σύγχρονη κοινωνία. Διαβάζω την επιστολή της. Γεια σας κυρία Θέκλα μου. Όπως καταλάβατε, σας στέλνω ένα γράμμα για το σεξ, λέει φίλη. Είχε βάλει τίτλο στο email «Δούλη του σεξ». Ας συστηθώ πρώτα. Είμαι μια κοπέλα 17 χρονών. Είμαι ένα πρόσωπο που θεωρεί ό,τι πιο ιερό την ερωτική αγάπη και τη μητρότητα. Δύσκολα ερωτεύομαι, έχω ερωτευτεί μόνο ένα αγόρι σε όλη τη ζωή μου, αλλά είναι το καλύτερο συνέστημα και να πω την αλήθεια, έχω ένα κενό μέσα μου. Αγάπη μου, στην ηλικία των 17 χρονών θα μπορούσε να μην είχες ερωτευτεί και καθόλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ερωτεύεσαι δύσκολα, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε μια εξελιχτική φάση στη ζωή σου, στην οποία μπορεί να ερωτευτείς, μπορεί και όχι όμως. Μην ανησυχείς ότι ερωτεύεσαι δύσκολα. Δες και το χθεσινό vlog για αυτό το θέμα. Έχω πολύ αγάπη να δώσω και έχω την ανάγκη να νοιάζομαι. Όμως συχνά κλαίω. Ναι, κλαίω, γιατί πιστεύω ότι δεν κολλάω, νιώθω ξένη, νιώθω ότι θα μείνω μόνη και είμαι αυστηρή με τις επιλογές τους ανθρώπους. Νιώθω παραπάνω ρομαντική και αγνή και ότι ο κόσμος κάθε άλλο είναι παρά αυτό. Όλο σεξ, σεξ και ξανά σεξ. Φτάνει πια. Δεν αντέχω άλλο. Υποτίθεται ότι είμαστε εξελιγμένοι άνθρωποι και ότι έχουμε και διανοητικές ανάγκες, αλλά πιστεύω ότι είναι οι άνθρωποι πολύ επιρρεπείς στις ερωτικές απολαύσεις. Με το που γίνεται λόγος για ερωτικές σχέσεις, κατευθείαν το μυαλό πάει στο σεξ. Η νέα τάση της φάσης και της ξεπέτας δημιουργούν την ψευδαίσθηση της μανιάς. Κριτήρια μας είναι το πόσο πολύ στήθος ή περιφέρεια έχει η γυναίκα και πόσο μεγάλο το έχει ο άνδρας. Μήπως να πάρουμε μεζούρα να μετρήσουμε τις διαστάσεις. Επίσης, όσον αφορά την ξεπέτα που είπα πριν, πώς μπορεί κάποιος να κάνει μόνο σεξ για το σεξ, χωρίς να αγαπά τον άλλον. Δεν είναι ζώδες, ναι. Είναι ζώδες, αλλά οι άνθρωποι είμαστε επίσης ζώα. Ο άνθρωπος έχει μέσα του και τη ζώδη φύση. Οπότε, εάν επιλέξει να λειτουργήσει σε κατώτερα ζώδη επίπεδα, μπορεί να το κάνει. Εγώ ξέρω, λες, ότι το σεξ είναι η πιο προσωπική στιγμή που την κάνεις με τον σύντροφό σου. Είναι η πλήρης ένωση που του δείχνεις κάτι ιερό, το σώμα σου. Εδώ, αγάπη μου, να σου πω ότι ακόμη πιο ιερή από το σώμα μας είναι η ψυχή μας. Και η πλήρης ένωση δύο ανθρώπων δεν είναι η σεξουαλική ένωση, η οποία μπορεί να είναι και ζώδης όπως περιγράφεις. Είναι να μπορείς να μοιραστείς με τον άλλο τον πόνο, το φόβο σου, τη δυναμία και την ευαλωτότητά σου. Αυτά όμως αποτελούν ψηλά γράμματα για ανθρώπους οι οποίοι κινούνται μόνο στα κατώτερα βασικά ζώδια επίπεδα. Συνεχίζω. Κυνηγάμε σχέσεις επιφανειακές και στο δεύτερο-τρίτο ραντεβού επίσκεψη στο σπίτι δίθε για ένα κρασάκι και μετά έλα και από την κρεβατοκάμαρα. Αφού τελειώσει το σκηνικό έρχεται η βαθμολόγηση. Πόσο καλός ήσου στις τάσεις. Ο άλλος φυσικά μπορεί και να ξενερώσει ή στην καλύτερη να ντυθεί και αν του άρεσε να σου πει να το επαναλάβετε. Μετά, αν δεν είσαι τέτοιο άτομο να ακούς σχόλια ακόμα και από γυναίκες, αν είναι δυνατόν, για στυλιστικές προτάσεις του τύπου φόρα κάτι πιο στενό γιατί αλλιώς δεν θα σε θέλουν τα αγόρια. Αυτές που το λένε είναι αυτές που είναι ανεπτυγμένες και κολλάνε στον όποιο, στον οποιοδήποτε εννοείς φαντάζομαι, περήφανες για τις κατακτήσεις του συνδυασιακού. Όμως μετά αυτές είναι που θα βρίζουν τα αγόρια που βιάζουν, που ζητάνε σεξ ή που μας θέλουν για το σώμα μας. Αλλά εμείς ως γυναίκες δεν τους έχουμε επιτρέψει να μας βλέπουν έτσι. Αγάπη μου, εδώ να σου πω ότι εσύ ακόμη δεν είσαι γυναίκα, είσαι κορίτσι. Εγώ να ακούω σχόλια εσχρά για το σώμα μου επειδή δεν έχω στήθος και μεγάλο και περιφέρεια και να με κοροϊδεύω για τις απόψεις μου περί σεξ.
Σε όποιον έχω πει ότι δεν έχω κάνει σεξ ούτε καν αγκαλιά με αγόρι, με κρίνουν κοροϊδευτικά. Βρε, Θέκλα μου, αυτό έχει σημασία? Πού θα χώσεις τι για να το παίξεις μάγκας? Άντρες πιο μεγάλης ηλικίας κάνουν δημόσια στο ίντερνετ σχόλια για γυναίκες σεξουαλικά, οι οποίες δεν προκαλούν, και έχω τσακωθεί πολύ με κάτι τέτοιους επειδή τους απαντώ. Επίσης, τα καμπαρέ και οι σελίδες πορνό νούμερο 1 στις ασχολίες των ανδρών. Θέκλα μου, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι ο άνθρωπος όλο και πιο πολύ στρέφεται προς το σεξ. Και εγώ δεν το απορρίπτω, αλλά δεν το θέλω τόσο ενεργά στη ζωή μου. Και καλά κάνεις, αγάπη μου, στην ηλικία των 17 ετών να μην το θέλεις τόσο ενεργά στη ζωή σου. Μπράβο. Φοβάμαι τους άνδρες και έχω μίσος προς αυτούς. Αυτή η φράση νομίζω τα λέει όλα. Φοβάμαι τους άνδρες και έχω μίσος προς αυτούς. Έχω καταλάβει ένα μισανδρισμό και μισογενισμό ταυτόχρονα στα σχολεία σου μέχρι τώρα. Θα σου εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Θα μου πεις, δεν είναι όλοι έτσι. Okay, ναι, δεν είναι, αλλά δεν θα με βοηθήσει αυτό. Πιστεύω ότι πιο πολλοί έτσι είναι και μερικοί μπαίνουν στο ρόλο για να μην ακούσουν το σχολιασμό από φίλους ή από φόβο της μοναξιάς. Πόσο τύχη θέλει να πετύχω τη μια εξαίρεση ανάμεσα σε 9 ανώμαλους? Σικ, το ανώμαλος το λέει φίλοι. Δεν θέλω να βγαίνω έξω και να με κρίνουν. Δεν θέλω να με απορρίπτουν για το πιο σεμνό μου στυλ. Δεν θέλω να μου προτείνουν ξεπέτες. Αηδιάζω, κλαίω. Είμαι υπερβολική? Τι να κάνω εγώ που χωρίς την ερωτική αγάπη νιώθω κενή? Κυρία Θέκλα, φοβάμαι. Ιστερόγραφο, ξέρω ότι είναι μεγάλο το γράμμα, αλλά θα ήθελα μια βοήθεια. Απάντησα εγώ στη φίλη πρόχειρα προτού το κάνω βίντεο και της έγραψα. Αγάπη μου, είσαι μόλις 17 χρονών. Είναι φυσιολογικό να μην έχεις κάνει σεξ ακόμη και να μην αντιλαμβάνεσαι όλη αυτή τη συνθήκη που περιγράφεις γύρω από το σεξ, και να την αντιλαμβάνεσαι και διαφορετική από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, να την μεγαλοποιείς ότι είναι όλοι έτσι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και το σεξ δεν είναι κάτι βρώμικο και εσύ δικαιούσε να μην θέλεις να ασχοληθείς με αυτό. Δεν πήρε την απάντηση στο mail η φίλη μου, στέλνει στο Instagram, ξανά φωτογραφία το mail. Ξέρω ότι είναι τεράστιο, αλλά πραγματικά είμαι σε κακή φάση. Σήμερα έγινα 2 γεγονότα στο σχολείο και αύξησαν μέσα μου αυτά τα συναισθήματα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Του χρόνου, αν όλα πάνε καλά, θα είμαι φοιτήτρια. Θα είμαι σε ένα μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη. Πώς θα φέρουμε έτσι? Θα εκτιμούσα φάνταστα εάν κάνετε ένα vlog για το θέμα αυτό. Πιστεύω όλο και κάποιο θα ενδιέφερε το θέμα. Αγάπη μου, νομίζω ότι δεν έχεις δεχθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από τους γονείς σου, για να φοβάσαι για το πώς θα διαχειριστείς την ελευθερία σου όταν θα πας που θα είσαι φοιτήτρια. Της έστειλα στο Instagram την απάντηση στο mail, τη βλέπει και μου λέει: δεν μιλάω για το ότι δεν έχω κάνει σεξ, αλλά για το πώς βλέπουν οι άνθρωποι στις μέρες μας το σεξ, η αξία που τους δίνουν, το πόσο λέμαργα το αναζητούν, πώς αντιμετωπίζουν τις γυναίκες και για το φόβο μου με τους άντρες και πώς θα επιβιώσω μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Γιατί οι πλατωνικές σχέσεις με άντε λίγο σεξ δεν υπάρχουν πλέον? Και ρωτάω, σύμφωνα με όσα περιγράφω, αν είμαι υπερβολική ή όχι? Μήπως θα μπορούσατε να κάνετε κάποιο vlog πάνω σε αυτό το θέμα που γράφω στο γράμμα? Απαντώ στη φίλη: δεν μπορώ να σου λύσω τη φοβία που έχεις με τους άνδρες από ένα vlog. Πρέπει να δεις ψυχολόγο από κοντά για να σου απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Προφανώς έχεις φοβία με το σεξ, δεν μπορώ να γνωρίζω σίγουρα όμως, τις απαντάω. Μου λέει: απλά βλέπω ότι και στα βίντεο μιλάτε για σοβαρά θέματα που κάνουν απαραίτητο τον ψυχολόγο, γι' αυτό είπα να στείλω κι εγώ. Έχω φοβία με το σεξ, γιατί η κοινωνία στρέφεται στο σεξ πάρα πολύ και έχει χαθεί αγνότητα. Κρίνουν με βάση το σώμα. Και φοβάμαι τους άνδρες. Ουσιαστικά αυτό ήταν το θέμα μου. Γιατί κοιτάνε όλοι το σεξ και κρίνουν με βάση το σώμα? Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι αυτό το κορίτσι, υποθέτω, δεν γνωρίζω σίγουρα, αυτή γνωρίζει καλύτερα, θα έχει μεγαλώσει σε ένα αυστηρό και υπερπροστατευτικό περιβάλλον. Όταν το περιβάλλον είναι πολύ αυστηρό και υπερπροστατευτικό, δεν δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το πώς λειτουργεί ο κόσμος και η κοινωνία γύρω τους, να αντιληφθούν την διαφορετικότητα και τη σημασία της διαφορετικότητας και ότι μπορεί, ναι, μεν η κοινωνία να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά εσύ μπορείς συνειδητά, εφόσον το θέλεις, να επιλέξεις να λειτουργήσεις με ένα διαφορετικό τρόπο και δικαιούσαι να είσαι διαφορετικός. Δεν χρειάζεται να σου το επικυρώσει η κοινωνία το δικαίωμα σου να είσαι διαφορετικός. Το κορίτσι αυτό είναι μόλις 17 χρονών, είναι έφηβη ακόμη.
Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέλιξη του εγκεφάλου της και της προσωπικότητας της. Άρα την τρομάζουν ιδιαιτέρως πράγματα τα οποία όταν οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά θα τα βλέπει με ένα πιο ρεαλιστικό και αντικειμενικό βλέμμα, μπορεί να συνεχίσει να απορρίπτει αυτές τις τάσεις ζωής, αυτές τις απόψεις, αυτόν τον τρόπο ζωής, δεν θα τη φοβίζουν όμως και δεν θα την οδηγούν στο να καταδικάζει τους άλλους ανθρώπους με βάση τον τρόπο που λειτουργούν. Δεν κάνω αυτό το βίντεο για να την κριτικάρω την κοπέλα ή για να της πω ότι έχει πρόβλημα. Το κάνω αυτό το βίντεο για να εξηγήσω τα ακόλουθα. Σαφώς, η κοινωνία σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό υλιστική, ματεριαλιστική. Και όσο πιο υλιστικά ζει τη ζωή του ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο στρέφεται προς τις κατώτερες ορμές και θέλει να ικανοποιεί τις κατώτερες ανάγκες του. Το σεξ μπορεί να είναι ζωώδες, μπορεί να είναι και ένα πολύ ιερό πράγμα το οποίο να απολαμβάνει ένα ζευγάρι με πολλή πνευματικότητα. Το σεξ αυτό καθ' αυτό δεν είναι κάτι βρώμικο. Η σεξουαλική έλξη δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να νιώθουμε άσχημα ή αν νιώθουμε σεξουαλική ή ερωτική έλξη. Εάν θέλουμε να έχουμε ερωτική ζωή, επίσης δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να νιώθουμε άσχημα. Εάν έχουμε ερωτικές ανησυχίες και ερωτικές επιθυμίες, επίσης αυτό δεν είναι κάτι που μας κάνει βρώμικους, γιατί διαβλέπω στα λόγια της φίλης ένα συντηρητισμό και ένα θικισμό ο οποίος δεν συνάδει ιδιαίτερα με την ηλικία των 17 ετών, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι μπορεί να έχει μεγαλώσει σε ένα πολύ συντηρητικό περιβάλλον. Φιλενάδα, θα σου το πω, μου θυμίζεις τον εαυτό μου κάπως στην ηλικία σου. Παρόλο που σε εκείνη την ηλικία εγώ είχα μία στάση του στυλ να προσεύχομαι για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετική προσέγγιση απέναντι στη ζωή και στις σχέσεις και όχι να τους κατακρίνω. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις φοβία απέναντι στους άντρες, ότι έχεις αρνητικότητα με κάποιες γυναίκες οι οποίες απολαμβάνουν τη σεξουαλικότητα τους και γενικά είσαι εναντίον της σεξουαλικοποίησης της ζωής. Αυτό ίσως το κάνεις και από ένα χώρο άμυνας. Δηλαδή αν βρίσκεσαι και έχεις μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα αυστηρό και απαγορευτικό, που σου έχει περάσει μπορεί και υπογείως το μήνυμα ότι το καλό κορίτσι είναι το κορίτσι που δεν έχει ερωτική ζωή, ότι το καλό κορίτσι είναι το κορίτσι που κάνει μόνο πλατωνική σχέση, ότι το καλό κορίτσι είναι αυτό το οποίο κάνει έρωτα λίγο σε μια πλατωνική σχέση όπως έγραψες και βάζει προτεραιότητα τη μητρότητα, είναι κατανοητό και αναμενόμενο να έχεις αυτά τα συναισθήματα του φόβου προς τους άνδρες, της απαξίωσης προς τους ανθρώπους που απολαμβάνουν τη σεξουαλικότητα και τον ερωτισμό τους και αυτό τον βαθύτατο συντηρητισμό, ο οποίος θα θύμιζε ίσως άτομα μιας άλλης ηλικίας, ίσως να περίμενε αυτό να τα ακούσω από μια γιαγιά η οποία δεν έχει ζήσει στα νιάτα της την ελευθερία που ζουν οι άνθρωποι σήμερα και να ζηλεύει που είναι οι άνθρωποι σήμερα, μπορούν να εξερευνήσουν τον εαυτό τους, το σώμα τους και τη σεξουαλικότητα τους και να τους καταδικάζει. Θεωρώ ότι στην ηλικία της εφηβείας υπάρχει έντονη εξιδανίκευση κάποιων πραγμάτων, υπάρχει η απολυτότητα στις απόψεις, είναι κατανοητό και αναμενόμενο από ένα παιδί 17 ετών, όμως αυτό που περιγράφεις ότι φοβάσαι τους άνδρες και μισείς τους άνδρες και εξαιρετικά αρνητικοί χαρακτηρισμοί που έχεις δώσει για κάποιες γυναίκες και επίσης το γεγονός ότι αναφέρεις πολλές σεξουαλικές λέξεις μέσα στο γράμμα σου. Κάποιες λέξεις τις μετέτρεψα κιόλας, δεν τις διάβασα ακριβώς όπως τις έγραψες. Δηλαδή, παρατηρώ μια έντονη υπόγεια ενασχόληση με το σεξ, το οποίο δεν είναι κακό πράγμα. Δεν είναι κακό πράγμα να σε προβληματίζει το σεξ, να έχεις περιέργεια, να θέλεις να είσαι επιθυμητή, να θέλεις να έχεις ερωτική ζωή. Δεν είναι κακά όλα αυτά. Επίσης δεν είναι κακό πράγμα να επιμείνεις την αγνότητα. Εξάλλου 17 χρονών είσαι σε πολύ μικρή ακόμη. Η ερωτική ζωή των ανθρώπων δεν είναι απαραίτητο να ξεκινάει στα 18, μπορεί να ξεκινήσει και στα 20 και στα 25 και στα 30. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους και άνδρες και γυναίκες οι οποίοι ξεκίνησαν την ερωτική τους ζωή σε μεγαλύτερη ηλικία και δεν το μετάνιωσαν. Και έχουν μια πολύ ικανοποιητική ζωή έκτοτε. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να ξεκινήσεις νωρίς τη σεξουαλική σου ζωή για να την απολαύσεις. Εγώ θα σου έλεγα ότι στην παρούσα φάση που είσαι τώρα, που είσαι μαθήτρια της τρίτης λυκείου, που προφανώς έχεις και πάρα πολύ άγχος για τις εξετάσεις σου και στρες,
και όλο αυτό μπορεί να μετουσιώνεται και σε άλλες ενοχλήσεις όπως αυτές που μας περιγράφεις στο email σου. Δηλαδή να σε ενοχλούν άλλα πράγματα και να το βγάζεις σε άλλα πράγματα, να σε ενοχλεί καταπίεση του διαβάσματος, να σε ενοχλεί καταπίεση από το σπίτι αν τυχόν υπάρχει και αν τυχόν την αναγνωρίζεις και να έχεις αυτό το ξέσπασμα εναντίον των ανδρών που θέλουν και επιδιώκουν το σεξ και τις ξεπέτες και εναντίον των γυναικών κλπ. Λοιπόν, πέραν τούτων των δικών σου προσωπικών θεμάτων που πραγματικά σου λέω μίλησε με τους γονείς σου και ζήτησέ τους την ευκαιρία να κάνεις ψυχοθεραπεία, θα σε βοηθήσει πολύ και με τη διαχείριση του άγχους και της κατάστασης με το διάβασμα και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Θα σε βοηθήσει όμως και με τη φοβία που έχεις αναπτύξει για τους άνδρες και το σεξ και να το ψάξετε μαζί με τον ψυχολόγο, την ψυχολόγο της επιλογής σου για να δείτε τι έπαιξε ρόλο στο να δημιουργηθεί όλο αυτό το οποίο σαφώς σε επιβαρύνει. Πέραν τούτου, θα σου έλεγα ότι είναι πολύ καλή ιδέα να δώσεις περισσότερη έμφαση στο τι νιώθεις εσύ και στο τι θέλεις να κάνεις εσύ, παρά να παρατηρείς το τι κάνουν οι άλλοι. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε οι ίδιοι με τους ανθρώπους στο περιβάλλον μας. Δικαιούμαστε και μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί. Δικαιούσε να μην έχεις ξεκινήσει ακόμη τη σεξουαλική σου ζωή. Δικαιούσε να είσαι ρομαντική. Δικαιούσε να βάζεις προτεραιότητες στα πράγματα που εσύ θεωρείς σημαντικά για να βάζεις προτεραιότητες. Με τον ίδιο τρόπο που δικαιούνται και οι άλλοι να βάζουν προτεραιότητες αυτά που ήδη θεωρούν προτεραιότητες. Κάπου παρατήρησα σε αυτά που έγραψες, είπες οι ίδιες οι κοπέλες που σου λένε βάλε στενά ρούχα για να σε θέλουν οι άνδρες, αυτές μετά θα μιλάνε για βιασμούς. Εδώ έχεις μία λαθεμένη στερεοτυπική αντίληψη ότι αν είναι σεξι μία γυναίκα δικαιούται ο άλλος να τη βιάσει και ότι αν μία γυναίκα επιδιώκει να είναι σεξι δεν δικαιούται μετά να κατακρίνει τους βιασμούς. Ο βιασμός είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την επιθυμία να είσαι θελκτικός και την επιθυμία να έχεις ερωτική ζωή. Ο βιασμός είναι μία αξιόπονη εγκληματική πράξη στην οποία κάποιος παραβιάζει το σώμα και την ψυχή ενός άλλου ανθρώπου παρά τη θέλησή του. Η λέξη κλειδί είναι παρά τη θέλησή του και μία γυναίκα μπορεί να φοράει πολύ σεξι ρούχα, πολύ στενά ρούχα, πολύ εφαρμοστά ρούχα, να κάνει έρωτα με όποιους ανθρώπους θέλει, δεν δικαιούται όμως κανένας να τη βιάσει και αν τη βιάσει κάποιος, είναι αξιόπινη και εγκληματική η πράξη του. Ας μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο και ας μην μεταφέρουμε ενοχή στο οποιοδήποτε θύμα τέτοιας αξιόπινης εγκληματικής ενέργειας. Προσοχή σε αυτό. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχεις τη φοβία σου, αντιλαμβάνομαι ότι έχεις τους προβληματισμούς σου, να μην φτάνεις όμως στο σημείο να αναπαράγεις απόψεις οι οποίες είναι μισογενιστικές και μισάνθρωπες γενικότερα και μισανδριστικές και μισάνθρωπες. Σου ξαναλέω, δικαιούσε να έχεις τις δικές σου επιλογές σε σχέση με το σώμα σου, με τον ντύσιμό σου, με τον τρόπο σκέψης σου, με την προσωπική σου ζωή. Το γεγονός όμως ότι κατακρίνεις τους άλλους ανθρώπους που έχουν διαφορετικές επιλογές, αυτό λέει κάτι για σένα. Λέει ότι μέσα σου δεν είσαι ευχαριστημένη, δεν είσαι ικανοποιημένη. Και λες ότι η πραγματική αγάπη θα σου καλύψει αυτό το κενό. Ναι, αλλά η πραγματική αγάπη ξεκινάει πρώτα από την αγάπη, από την πραγματική αγάπη προς τον εαυτό μας. Και εφόσον είσαι εδώ στο κανάλι και παρακολουθείς τα βίντεό μας, θα έχεις παρακολουθήσει την τελευταία εβδομάδα τα βίντεο που έχουμε ανεβάσει για τη μοναξιά και τη μοναχικότητα και για το ότι σκοπός της ζωής δεν είναι καλή ιδέα να είναι το να βρεις έναν έρωτα. Σου στέλνω την αγάπη μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες που δίνεις και στις εξετάσεις. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε ένα τεράστιο, ένα μεγάλο δώρο στον εαυτό σου να επιμένεις να σε στείλουν οι γονείς σου για ψυχοθεραπεία για να βοηθηθείς να ξεπεράσεις τη φοβία που σε ταλαιπωρεί και να απελευθερώσεις το πνεύμα σου από σκέψεις, από απόψεις οι οποίες δεν σε βοηθάνε να εξελιχθείς και να απολαύσεις τη ζωή. Σου στέλνω την αγάπη μου και θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι αν ο καθένας από εμάς ξεχωριστά αλλάξει και βελτιώσει τον εαυτό του, τότε θα αλλάξει και όλος ο κόσμος. Ο κόσμος δεν αλλάζει με το να κατηγορούμε τους άλλους και να θεωρούμε ότι φταίνε αυτοί για την κατάντια του κόσμου και να εκφράζουμε απαξίωση και οργή για τις επιλογές των άλλων. Ο κόσμος αλλάζει με το να κάνουμε ο καθένας από εμάς τον εαυτό μας καλύτερο. Μας το εύχομαι.